σήμερα 18 Μαρτίου που είναι η επέτειος του θανάτου του Ελευθερίου Βενιζέλου, το ΠΑΣΟΚ ξανασυναντιέται με την ελληνική κοινωνία, ξανασυναντιέται με κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, του σφίγγει το χέρι, υποδεχόμαστε τους φίλους μας, τα μέλη μας, κάθε πολίτη που νιώθει πως η Ελλάδα χρειάζεται μια προοδευτική υπεύθυνη πολιτική λύση, εδώ στους οργανώσεις μας, στους χώρους όπου έχουν στηθεί οι κάλπες για την εκλογή του νέου Προέδρου. Η εκλογή του νέου Προέδρου δεν είναι η δική μου εκλογή, που έτυχε υπό πολύ δύσκολες περιστάσεις να καλούμε να σηκώσω αυτό το βάρος. Είναι μια αφετηρία. Όπως έχω πει, σήμερα αρχίζουμε. Αρχίζουμε μια μεγάλη προσπάθεια να μιλήσουμε με τον κόσμο, κυρίως να ακούσουμε τον κόσμο και να του μιλήσουμε φιλικά, αδελφικά, υπεύθυνα, να του πούμε συγκεκριμένα, ρεαλιστικά πράγματα, με την γλώσσα της ειλικρίνειας, με την γλώσσα της αλήθειας. Γιατί το έθνος μας, η πατρίδα μας, μπορεί να σταθεί όρθια μόνο όταν έχουμε ενότητα, αλληλεγγύη, αλλά και όταν συνεννοούμαστε με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια μεταξύ μας, όταν καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολη είναι η πραγματικότητα, αλλά και πως η ελπίδα τώρα υπάρχει, πως έχουν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις για να γυρίσει ο κύκλος, για να μπούμε ξανά σε τροχιά ανάπτυξης, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά, να αναπληρώσουμε τις απώλειες, να αποκαταστήσουμε αδικίες. Και το μήνυμα αυτό έχει σημασία για όλο τον ελληνικό λαό, κυρίως όμως για τους πιο αδύνατους, για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, για τη μεσαία τάξη που πρέπει να την ξαναφτιάξουμε. Σήμερα λοιπόν, στις 18 του Μάρτη, τώρα που σε λίγο μπαίνει η άνοιξη με την αιαρινή ησημερία, το ΠΑΣΟΚ ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Ξαναβρίσκει την ψυχή του, ξαναβρίσκει τους ανθρώπους που το συγκροτούν. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τα ηγετικά του στελέχη, δεν είναι ο οργανωτικός του ιστός, είναι η ίδια η κοινωνική του βάση. Γι' αυτό η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντική. Και είμαι βέβαιος ότι με την μεγάλη συμμετοχή, την ευρεία συμμετοχή, τα δείγματα είναι ήδη από την πρώτη ώρα πάρα πολύ θετικά, πάρα πολύ ικανοποιητικά, θα διαψεύσουμε όλους εκείνους που νομίζουν ότι η μεγάλη δημοκρατική παράταξη δεν μπορεί να ανακάμψει. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ.